συνοδευτικό της προσευχής και αντιστρόφου. Το νόημα της ζωής τους, σαν την ίδια, συνοψίζεται στον στίχο του Γκέτε. Από την δύναμη που όλα τα όντα δέσμια κρατεί, ελευθερώνεται ο άνθρωπος που υπερνικά τον εαυτό. Το ναι, ναι, αλλά που αντιτάσσουν σε κάθε δυσαρμονία της πραγματικότητος, το αντιούν από την εσωτερική βεβαιότητα με την οποία εξασφαλίζει το βίωμα του Θεού. Το βίωμα αυτό, λόγω χάρη που πιερνείται πατέρες του όλους, το έχουν κοινό με τους δικούς μοναχούς της Αθωνικής Πολιτείας. Άρα και οι βαθμοί της μυστικής ενώσεως ποικίλουν κατά το είδος της ασκήσεως. Μοιάζουν, ας πούμε, με τους διαφόρους κατά το ύψος ή το χρώμα τόνους της ίδιας όμως μουσικής συμφωνίας. Ειδικά στην απαρήγορη έρημο των κατουμακίων, στα φρικτά καλούνα πολύ περισσότερο, αλλά και αλλού οι ερημίτες, οι ησυχαστές, ας πούμε κάπου ανάμεσα στην κορυφή του άνθρωπος και την θάλασσα, λατρεύουν τον Θεό με τις σπηλαίες και προσωπές της γης κατά κυριολεξία, σε πρόχειρα κανίδια, με διάδοτες λαμαρίνες και αντιμένους γκάζονται με κέρες για σκεπή. Εδώ πάρτισαν με τον Θεό, όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο, μεγάλοι ερημίτες καρφανωμένοι σε απόκρινα βράχια, η θέα και μόνο των οποίων επιταχύνει τους στιγμούς. Για τη συλλογή ριζών, λίγων χόρτων και για την προμήθευση νερού από την βροχή και μόνο, αναρριχήσεις επί αναρριχήσεων, με μύριες δυσκέλειες, σε αυτούς τους κοφτούς, φοβερούς γκρεμούς. Μέσα στη σιγή του μεσημεριού ή στο σκοτάδι της νυχτός, ακούγονται τα ισχυρά «Κύριε ελέησον» και έχει την αίσθηση ότι εκπορεύονται από φίλοι ουρανίων δυνάμεων. Μελετητέ του θανάτου, ως μέσο για την αληθινή ζωή, είναι συγκεντρωμένη στην προσευχή και την μυστική θεωρία. Τα λόγια τους σπάνια, σπανιότερο το χαμόγελο. Όσες όμως φορές χαμογελούν, οι αγιορείτε πατέρες, το χαμόγελό τους αξίζει ένα σακί χρυσάφι, πιστεύετε, είναι γνήσιο. Αντικρίζεις τους θεόμορφους αυτούς τους ασκητές, τους ερημίτες, στην αγιορική έρημο ή σε άλλες αθωνικές περιοχές. Δεν έχει τόση σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ασκήσεως και της ζωής. Δεν είναι τόσο τοπική η αναχώρηση, αλλά τροπική. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε για να το αντιληφθούμε σε όλο το βάθος. Μου έρχονται στο νου οι λόγοι του Ήλικε. Η ζωή μας κοιλά μέσα σε μια αδιάκριτη μεταμόρφωση και ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται ολοένα μικρότερος και στο τέλος εξαφανίζεται εντελώς. Πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις ηθικές επιθυμίες του, να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε κυβέρνητο, να σταθεί προς την αξία του Αγίου και να αφιερωθεί αυταπαρνητικά στην ολόκληρη στροφή και επιστροφή του προς τον Θεό. Πολλοί από τους ευλογημένους τους πατέρες, τους οποίους συναντώ στο Αγιώνυμο Νόρος κατά καιρούς, τους οποίους και με συγκίνηση φιλοξενούμε στη σειρά Πύρα Πατέρων και στις ραδιοφωνικές εκπομπές κάθε Σαββατόβραδο, έχουν υψωθεί στην απάθεια των εκκλησίων μυστικών, η οποία τους κρατεί ελευθέρους από τις ανάγκες της ζωής. Το βλέμμα γαλήνιο, φωτεινό, ανταρακλά την αρμονία και την πληρότητα της ψυχής. Πάλι θα δημιουργήσουμε μια ενδιαφέρον και ζητώ συγγνώμη που τον φέρω καθ' τόσο σε δύσκολη θέση. Μια φορά μιλούσαμε συνεχώς 7,5 ώρες, συνεχώς, αδιάφορα. Καταγεγραμμένη η συνομιλία 7,5 ώρα που καλεί. Εγώ απολάβω, εκείνος ομιλούσε. Χωρίς ούτε να κοπεί την ερώτημα. Κάποια στιγμή του λέω γέροντα, όταν δεν το ρολόι του τρόμαξα. Τα καλοκαίρια δεν ήθελα να ενοχλήσουν καθόλου τον γέροντά του. Του λέω γέροντα κάποια στιγμή, λίγο νερό θα δείτε, κάτι δεν πρέπει να φάτε. Δεν μπορεί τον εαυτό μου, το έλεγα δηλαδή. Οπότε ο γέροντας με καλοσύνη και απάτη μου λέει, α ναι, ας πάμε να πάρουμε κάτι. Μετά από εμφάνιση τη ώρα. Αντλώντας από τα βιώματά τους, μας περιγράφουν τη φύση της μυστικής θέας, αναλύουν την ωραία προσευχή, εκθέτουν τις γνώμες των πληθυντικών περί της μυστικής ενός.
σακώνουν το διαρκές θαύμα. Μα, κυρίες και κύριοι, θαύματα ισχυραίων μαζί με τον αέρα του μοναχικού Αγίου Όρους. Ζουν σε έναν κόσμο όπου το θαύμα είναι τόσο αυτονόητο όσο και η νόμη της φύσεως. Γι' αυτό και μεγαλώνουν. Για να ζωγραφίσει κανείς τον Χριστό, λέγει ο Χάουτμαν, χρειάζεται ώρες ερημικές, μέρες ερημικές, χρόνια ερημικά. Πρέπει να είναι μόνος με τον εαυτό του, μόνος με τον Θεό του, να αγιάζει καθημερινώς τον εαυτό του, να είναι απειλαγμένος από κάθε τι το ευθερές και ταπεινό. Τότε συγνώνει στην ψυχή του το Άγιο Πνεύμα. Τότε αναπάρεται μέσα στο αιώνιο, στον αιώνιο και βλέπει και νιώθει τον Ιτροτή. Όλοι μας έχουμε μέσα μας έναν αναχωρητή που ζητά μια σκάλα Ιακώβ για τον απάνω κόσμο. Τούτο συλλογίζουμε κάθε φορά που κοινώ για τον άθωμα. Σκάλα που ενώνει τον κόσμο, σε εισαγωγικά η λέξη, με την έννοια που βολεύουν οι αγιορείτε με τον ουρανό. Είναι απλώς μια κτύπωση στο πέλαγος του χρόνου, κι όμως είναι βράχος κάτω από τον ουρανό ή μάλλον προς τον ουρανό. Ένας βράχος που έγινε ζωή. Ένας καλλιεργημένος βράχος που συνάμα καλλιεργεί. Ένας βράχος γεμάτος καρπούς δικήτατος. Ας γινόταν φέρνει, σκέφτομαι κάθε φορά που βρίσκουμε στο περιβόλι της Παναγίας, η όποιη βράχη της πατρίδας μας τέτοιχη. Η κάθε μέρα στον άθωμα καταβγασμένη από το φως του παλαιού των ημερών και η κάθε νύχτα του χρόνος εμπειρίας μυστικής. Ηρεμία και γαλήνη από την μια, εγρήγορση και προσευχή από την άλλη. Κάτω από τον αστερό έμπνα ή ασέβηνο ουρανό εξασφαλίζεται, κερδίζεται πιο σωστά, η αλήθεια της ζωής και της αθανασίας. Το όρος είναι ο χώρος του διηγενικούς και του ανεμικούς, του πλήρους και του απολύτου. Η ατμόσφαιρα του δεν είναι θεοκρατική, που ομολογεί ότι εδώ πρώτος είναι ο Θεός, αλλά διαρκώς πιστοποιεί ότι εδώ είναι μόνο ο Θεός. Εδώ ο Θεός ζει στην αμεσότητα του ανθρώπου. Τόσο εύκολος είναι και αληθινός. Το υπερφυσικό έχει φυσικότητα μοναδική. Ο μοναχός βέβαια δεν διαφέρει με την πίστη από κάθε άλλο χριστιανό. Η ζωή του πηγάζει από τις εμπορές του Χριστού, τις οποίες όμως κατά γράμμα εφαρμόζει. Τουλάχιστον ασκείται συνεχώς για την εφαρμογή του. Ασκείται με αφοσίωση ολοκληρωτική για να αποβαίνουν οι κυριακές εντολές μοναδικός και αμετάπητος νόμος της υπάρξης. Η μοναστική ζωή είναι ζωή θεωρίας ιερής. Ζωή εσωτερική. Είναι ζωή μετανοίας συνεχούς. Ο μοναχός δεν πρέπει ποτέ να σταματά στην εσωτερική τελειοποίηση. Μάλιστα, μέχρι τη στιγμή σε όσου δεν περιμένει να διαισθητά τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Η ζωή του είναι ζωή δοξολογίας αγγελικής. Κάθε που επισκέπτομαι τον αγιοτόπο άθωνα, ο νους συναντά την καρδιά μου αρμονικά, χάρη στην καλοσύνη των πατέρων και την ηρεμία της φύσεως που μέσα του μεγαλοποιεί ο Θεός. Ζω για λίγο κοντά στον εργάτη της νοεράς προσευχής, στον εραστή της καταθεών ησυχίας, στον εύθυμο βλαστό της αγιορυπής ερήμου, στον θεατή του ακτίστου φωτός, στον αφοσιωμένο θείο της Θεοτόκου και των Αγίων. Ζω κοντά τους για λίγο μόνο, γιατί πώς είναι δυνατόν να μείνεις αλόφητος ύστερα από διαρκή παραμονή κοντά σε ισχυρή πηγή που εκπέμπει έντονη θερμότητα και φως. Μεθάς από την ευωδία της ταπεινοφροσύνης. Εκστασιάζεσαι από την δροσιά του πνεύματός του. Φέρνεις από κοντά τους με τους απόρριχους της γλυκιάς εστασιάς του των ίδιων και των χαμόγελων, δοξάζοντας τον Θεό για αυτούς τους ευκρινείς δείκτες του δρόμου. Φέρνεις από κοντά τους, αλλά και μένεις κοντά τους. Απομακρύνεσαι και όμως τους κουβαλάς μαζί σου. Ερχόμαστε και ξαναερχόμαστε σε αυτόν τον αντρίκιο τόπο. Αξιοπρέπεια και ταπεινοφροσύνη, γλυκύτητα και ισχυρές κρίσεις των κατοικών. Όλα συντελούνται να αισθάνεσαι ο Άγιον Όρος, πνευματική πατρίδα σου.